κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι φίλες και φίλοι, γεια σας. Συνεπείς και σήμερα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού ο Πάρης Βοσκόπουλος με την εκπομπή του Αναζητώντας από το ΣΚΣΕ, που θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Και όπως είπαμε και από χτες και από προχτές, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένη είναι μια μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, η Τζένι Βάνου. Η Τζένι Βάνου που είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή εδώ στο στούντιο, να ακούσουμε παλιές μεγάλες τις επιτυχίες και λίγο πρόσφατες. Βέβαια πάντα μέσα από το Radio Blackman 103.1. Να είστε όλοι μαζί μας, να είστε συντροφιά μας. Εμείς προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο για όλους και όλες εσάς. Να έχετε λοιπόν καλή ακρόαση. Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την Τζένι Βάνου να μας τραγουδάει, αγόρι μου. Η Τζένι Βάνου είναι εδώ καλεσμένη στην εκπομπή μου, να την καλωσορίσω. Πριν όμως να της πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την ανταπόκριση που είχα στο κάλεσμα το δικό της. Είναι μεγάλη μου τιμή να υπάρχει μια τέτοια φυσιογνωμία δίπλα μου. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε καλωσορίζω. Για όση ώρα θα είμαστε μαζί, να ακούσουμε τραγούδια σου και ευχαριστώ να πούμε πολύ κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Βασικά δεν είναι τιμή, είναι υποχρέωση να έρχεσαι σε επαφή μέσω οποιοδήποτε τρόπου με τον κόσμο που σε έχει φτιάξει. Το μόνο που είναι, να το πω έτσι, μεγάλο, είναι η ώρα και η ζέστη. Επειδή δεν είναι, την αντέχω καθόλου, αλλά ευτυχώς έχει air condition εδώ και πολύ ωραία. Καλοκαιράκι και έξω κάνει ζέστη, το καταλαβαίνω και εγώ, γιατί και εγώ στον δρόμο είμαι και καταλαβαίνω από ζέστη. Εδώ υπάρχει, εδώ στο κοθό, το air condition, ναι, και μας εδώ δροσίζει λίγο. Θα ακούσουμε τραγούδια σου πάρα πολύ παλιά, επειδή ο σταθμός και κάποιοι παραγωγοί από τον σταθμό αυτό έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια και αδυναμία σε φωνές αντιδική σου, οι οποίες είναι μετρημένες στο ελληνικό τραγούδι και καθημερινά προβάλλονται από το σταθμό μας και πολύ περισσότερο από μένα και κάποιον άλλον συνάδελφο που παίζει κομμάτια δικά σου. Θα ακούσουμε πάρα πολύ παλιά τραγούδια, τα οποία πριν από λίγο εσύ εξαφνιάστηκες επειδή είδες κάποια μικρά κομμάτια. Τα 45 ράκια. Να σου πω κάτι. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένη από τον Θεό που κατάφερα και έχω κρατήσει σαν πρίκα τέτοιο ωραίο υλικό τραγουδιστικό. Πολύ λίγοι συνάδελφοι έχουν πει τόσο ωραία τραγούδια και που δεν είναι δικά μου. Δηλαδή ευχαριστώ όλους τους συνθέτες που έγραψαν τόσο ωραία δουλειά. Τζένι, κάποια στιγμή, επειδή παρακολουθώ την καριέρα σου όσο μπορώ και επιδιώκω να είμαι σε πράγματα δικά σου, κάποια στιγμή υπόθηκε από έναν μεγάλο συνθέτη ότι είχε έρθει ένα συνεσταλμένο κοριτσάκι να κάνει πρόβα και αμέσως την πήρα και της έδωσα το πρώτο μου κομμάτι και έγινε επιτυχία. Αυτό ήταν από τον Μίμη τον Πλέσσα. Ο Μίμης ο Πλέσσας είναι ο δάσκαλός μου, ο άνθρωπος που με έφτιαξε, ο άνθρωπος που με εμπιστεύτηκε, ο άνθρωπος που αγάπησε τη φωνή μου, ο άνθρωπος, αν θέλεις, που το λέω έτσι με ένα είδος εγωισμού και μια δόση εγωισμού, που εμπνεύστηκε από τη φωνή μου για να γράψει ωραία τραγούδια. Τον ευγνωμονώ πάντα γιατί σε αυτόν πήγα μαθήτρια όταν ξεκίνησα να κάνω ό,τι ήταν να κάνω. Ναι, είπε, άκουσα ο τύπο ότι ήταν ένα συνεσταλμένο κοριτσάκι, ναι, και με τη βοήθεια τη δική του, μη τι άλλο, είναι εκείνος με έκανε, με επέβαλε. Πάμε σε επόμενο κομματάκι και θα τα πούμε πάλι, φίλες και φίλοι. Εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Υπάρχουν δύο τηλεφωνικές γραμμούλες, 090 21 21 60 και 61. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, πάντα από την Τζένι Βάνου.